από το γήπεδο της Ρεστιάδος, από τον βόρειο κομμάτι του νομού, για την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα της Ρεστιάδος φιλοξενεί την Δέσμη. Διαιτητής της συνάντησης από το σύνδεσμο Ξάνθης είναι ο Κτίστης, με βοηθούς από το σύνδεσμο Καβάλας, Καφετζόπουλος και Γιώργα Ντέλης, παρατηρητής ο Μανάκας Νικόλαος από την Ευστράκης, με τον Ηλία τον Κότσιο να έχει στην 11η, τον Καράδα ή τον Χρήστο, τον Αλεξακούδη τον Παναγιώτη με το νούμερο 17, Τσέγγερη της Λευτέρης με το 6, Ζαβέρδας Ραφαήλ με το νούμερο 18, Ασπιώτης με το νούμερο 4, Ιωαννίδης Τηλιανός με το 12, 7 Σκέντζος Ιωάννης, Κοκοτσάκης Αριστίδης με το 8, Πασχαλίδης Δημήτρης με το 9, Σταματόπουλος Παύλος και αρχηγός της ομάδας με το νούμερο 10, Ντόριαν με το νούμερο 13. Από την άλλη πλευρά η Εύβοσμου με προπονητή τον Τσουκαλίδη τον Γιώργο, κάτω από την εστία είναι με το νούμερο 1 ο Αργυλόπουλος ο Δημήτρης, Μπρέγκου Άλμπρετ με το 2, Βασιλόπουλος με το 4, 5 Κυριακίδης, 6 Νικολίτσας, Ξανθόπουλος Μιχαήλ με το 7, Αντωνακόπουλος με το 8, Ξανθόπουλος Χρήστος με το 10, Προσκυνητόπουλος με το 11, 19 Τάγκου Ανέστης και ο αρχηγός ο Καρατζάουγλου με το νούμερο 20. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι, με τον διαιτητή να ρυθμίζει το ρολόι του. Να πούμε ότι η ΑΕΒ Όσμου έχει 2 βαθμούς, έχει 2 ισοπαλίες, 1 βαθμό η ομάδα της Ρεστιάδος. Ξεκίνησε το παιχνίδι, αρκετός κόσμος στην κερκίδα του σταδίου. Ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ο Ρέστης προέρχεται από ένα καλό αποτέλεσμα, θα λέγαμε, 0-0 από τον Θερμαϊκό Θέρμης. Θέλει να γευτεί την πρώτη νίκη σήμερα, Κυριακή 6 Οκτωβρίου, με τις πρώτες αγωνιστικές πάσες των δύο ομάδων. Να πούμε ότι ο καιρός από το πρωί ήταν βροχερός, τώρα έχει βγει ήλιος, ελπίζουμε να μην αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες, από ότι η κερκίδα έχει ένα πολύ μέρος, ένα μικρό μέρος σκέπαστρου. Επομένως καλό είναι να κρατήσει ο καιρός όσο γίνεται για να απολαύσουν οι φίλοι το παιχνίδι αυτό, με τον τερματοφύλακα τον Αργυρόπουλο να απομακρύνει και τον Ασπιώτη με τον Κοκοτσάκη τον Αριστίδη να προσπαθεί να διώξει κατοχή με τον αρχηγό της ΑΕΒ Όσμου. Και το πρώτο σουτ εύκολο για τον Καράδα ή τον Χρήστο, ένα σουτ που ήταν αρκετά αδύναμο. Ο Ασπιώτης στο κέντρο της άμυνας κάνε την αλλαγή με τον Ζαβέρδα. Ζαβέρδας πίσω στον Καράδα και αυτός παίζει με τον Ασπιώτη. Από την αριστερή πλευρά τώρα η επίθεση που προσπαθεί να δημιουργήσει η ομάδα της Ρεστιάδας. Έχασε και κέρδισε γρήγορα ο Πασχαλίδης. Αλεξακούδης πάει να βρει τον Παύλο του Σταματόπουλο. Αυτός με το στήθος προσπάθησε να συγκρατήσει. Ο Ντόριαν αφήνει και το πλάγιο για την ομάδα της Ρεστιάδας. Αλεξακούδης δίνει στήριγμα ο Ζαβέρδας. Και αυτός τον Νάσο τον Ασπιώτη. Πιο αριστερά ο Τσεγγελίδης προσπάθησε να βρει τον Σκέντζο. Ο Ξανθόπουλος ο Μιχάλη προσπάθησε, έχασε την μπάλα και τώρα το φάουλο βλέπουμε πάνω στον Πασχαλίδη.
τον Δημήτρη. Με τον Ντόριαν, του Γάλλου, του Ορέστη. Φυσάει ένας νοτιάς, όπως παρατηρείτε. Ψηλά εκτελεσμένο, άλλαξε η πορεία λόγω του ύψους, πήρε μπάλα με τον Κουτσάκη και τώρα η σέντερα, ο Ασπιώτης πήρε την κεφαλιά και απομάκρυνε η άμυνα με τον Αλεξακούδη να ελέγχει, με τον Τσιεγγελίδη και πίσω στον Κοκοτσάκη. Στον Καράδαη. Τώρα Νάσος Ασπιώτης. Το out του Τσιγκελίδη που πήγε να βρει τον Παύλο Σταματόπουλο. Έκοψε ο Τσιγκελίδης. Προσπάθησε ο Σκέντζος να κερδίσει την μπάλα με τον Αργυρόπουλο τώρα. Να αλλάζει με τον Βασιλόπουλο. Ξανθόπουλος Χρήστος. Στοπ από τον Αλεξακούδη. Τα χειροκροτήματα που βλέπετε από την κερκίδα. Με τον Τάγκου το πλάγιο. Πάτησε την μπάλα ο Αντωνακόπουλος. Το πλάγιο για την φιλοξενούμενη ομάδα. Γρήγορα εκτέλεση με τον αρχικό τώρα εδώ, Καρατζάγλου. Ένα γέμισμα και ελέγχει τώρα ο Καραδαής. Άφησε ο Ζαβέρδας. Ο Καραδαής δίνει στον Ασπιώτη. Αυτό στον Τσιεγγελίδη. Ασπιώτης πιέζει ο Ξανθόπουλος. Πιέζει και ο Αντωνακόπουλος. Αλεξακούδης τώρα. Από την δεξιά πλευρά. Ψάχνει να βρει τον Πασχαλίδη. Πίσω από τον Κυριακίδη. Στον Αργυρόπουλο. Πιέζει ο Πασχαλίδης. Ο Κοτσάκης. Με τον Νάσο τον Ασπιώτη. Με το κεφάλι γύρισε πίσω στον Καραδαή. Αυτός δίνει το Ζαβέρδα. Ασπιώτης, Ζαβέρδας. Το κεντρικό δίδυμο, το αμυντικό δίδυμο του Ορέστη. Αριστερά ο Τσιεγγελίδης, δεξιά ο Αλεξακούδης και τώρα το λάθος που έγινε με τον αρχηγό του Καρατζάγλου και ο αέρας έφερε πιο εύκολα την μπάλα στα χέρια του Καράδαη. Μοιράζει από την αριστερή πλευρά με τον Τσιεγγελίδη. Στον Σκέντζο αλλάζουν την μπάλα. Τσιεγγελίδη στο φάουλ. Το μαρκάρισμα από πίσω. Με τον διαιτητή κάτι να λέει στον επόπτη. Να τον βοηθάει μάλλον τον επόπτη. Κάτι λένε και οι δύο, ίσως με την ένδοση συνεννόηση προφανώς έχουν να έχει η επαφή αυτή του διαιτητή με τον βοηθό του. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ζαβέρδα να δίνει στον Ασπιώτη. Καράδαη, Ζαβέρδας, πιέζει ο Ξανθόπουλος, ο Χρήστος αρκετά ψηλά μαζί με τον Ξανθόπουλο τον Μιχαήλ. Παίχτης της Ορεστιάδας κάτω, είναι ο Σκέντζος ο Γιάννης, πήρε το φάουλ.
Ζαβέρδες. Ντόρια να αφήνει στον Αλεξακούδη, ωραία. Πήγε να δώσει στον Πασχαλίδη το πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα το εκτελέσει ο Αλεξακούδης. Έχει δυνατά πλάγιο ο Αλεξακούδης στη μικρή περιοχή και βλέπετε η μπάλα με το ύψος που παίρνει. Τσεγγελίδης. Άνοιξε στον Αλεξακούδη. Αυτός παίζει με τον Ντόριαν. Ντόριαν κάνει τη σέντρα εύκολα. Απομακρύνει και φτάνει η μπάλα στον Ζαβέρδα. Και πάλι Ντόριαν. Ντόριαν. Ζαβέρδας Ασπιώτης. Τσεγγελίδης ανοίγεται την αριστερή πλευρά. Ψάχνει να βρει τον Παύλο τον Σταματόπουλο. Ωραία έλεγξε ο Βασιλόπουλος και καταλήγει μπάλα στον τερματοφύλακα τον Αργυρόπουλο. Η ΑΕΒΟΣ μου την προηγούμενη Κυριακή φιλοξένησε τον Άρη Πηγόνο που έμεινε στο 0-0. Τρέχει ο Μπρέγκου. Την αριστερή πλευρά ανακόμισε και ήρθε εκεί. Συγκρούστηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΒ Βόσμου. Ο Μπρέγκου με τον Βασιλόπουλο που ήταν. Όχι, ήταν ο Κυριακίδης. Άλλαξε Ιωαννίδης με τον Ζαβέρδα να κάνει λάθος, να δίνει στον Ξανθόπουλο και ξανά η κατοχή τώρα για την ομάδα της Ορεστιάδας. Στοπ από τον αρχηγό και πήρε και το φάουλ ο Καρατζάουγλου. Ένα φάουλ που θα το εκτελέσει ο πορτιέρο, ο Αργυρόπουλος, ο Δημήτρης. Τώρα δίνει στο Βασιλόπουλο. Ανοίγεται ο Τάγκου, την αριστερή πλευρά. Έχει τον Ντόριαν. Ο Βασιλόπουλος, Αργυρόπουλος, κυνηγάει ο Παύλος ο Σωματόπουλος. Διώξε ο Ασπιώτης, ψηλά την μπάλα, το φάουλ. Με το σκληρό φαουλ πρέπει να πήδηξε με τον Αγκώνα και εδώ χαρίζεται μια κάρτα για το σκληρό φάουλ αυτό από πίσω που ήρθε ο Καρατζάουγλου. Λες και γρήγορα με τον Αλεξακούδη τώρα. Η σέντρα του Αλεξακούδη. Προσπάθησε ο Πασχαλίδης. Τώρα ο Αλεξακούδης κέρδισε τον Αντωνακόπουλο. Και το πλάγιο για την Ορεστιάδα από την παρέμβαση του Χρήστου του Ξανθόπουλου. Ο Κουκοτσάκης που δέχτηκε το μαρκάρισμα βλέπουμε ότι έχει κάποιες ενοχλήσεις. Με το πλάγιο τώρα για την ομάδα της Ορεστιάδας ο Τσεγγελίδης κέρδισε το πλάγιο αυτό από την αριστερή πλευρά. Τσεγγελίδης γυρίζει στον Νάσο, τον Ασπιώτη αυτό στον Καράδαη.
Ζαβέρδας. Πήγε ο Κοκοτσάκης να τσιμπήσει την μπάλα για να τη δώσει τον Ντόριαν και τώρα στην αντεπίθεση η ομάδα της ΑΕ Βόσμου και το σφίγμα δεν άφησε το πλεονέκτημα και γυρίζει πίσω την φάση. Αυτά λένε οι παίκτες του ΑΕ Βόσμου καθώς σφύριξε, αλλά η αλήθεια είναι ότι σταμάτησαν με το σφύριγμα οι παίκτες της Οριστιάδας. Ήταν σε πλεονεκτική θέση η ΑΕ Βόσμου, καθώς βρέθηκε από την αριστερή πλευρά απέναντι στον Καράδαη. Στο 14 βρισκόμαστε, πάντα το 0-0 και ο κτίστης από το σύνδεσμο Ξάνθης έδωσε τις κατάλληλες εντολές ώστε να στηθεί η μπάλα με τον Ξανθόπουλο τον Χρήστο τώρα. Απομακρύνθηκε ο Καρατζάγουλου, ο αρχηγός της ΑΕ Βόσμου, με τον Ξανθόπουλο τον Χρήστο τώρα. Το σφύριγμα του κτίστη. Πολύ επικίνδυνο. Ενώ φαινόταν να ελέγχει η μπάλα, αλλά είπαμε ότι ο αέρας προσπάθησε να βάλει το πόδι του. Πρέπει να ήταν ο Αντωνακόπουλος. Πέρασε η μπάλα out και συνέχεια τώρα από την αριστερή πλευρά με τον Τσιαγγελίδη, ομάδα της Οριστιάδας. Πασχαλίδης και Ασπιώτης προσπαθεί. Κατοχή για την ΑΕ Βόσμου με τον Αντωνακόπουλο και με τον Καρατζάγουλου. Ελέγχει τον Βασιλόπουλο τώρα. Πιέζει ο Παύλος ο Σταματόπουλος με τον Πασχαλίδη και ο Κυριακίδης από την δεξιά πλευρά τώρα έδωσε την μπάλα. Να έρθει ο Τσιαγγελίδης και να γίνει κατοχός της μπάλας, να πάει να βρει τον Κοκοτσάκη. Και το φάουλ. Φάουλ υπέρ της ΑΕ Βόσμου. Τελειώσει και γρήγορα το φάουλ από τη δεξιά πλευρά τώρα. Πάει να γίνει σέντρα, έδωσε ύψος την μπάλα. Εκεί ο Καράδαης ίσα για να παρενοχλήσει τον Αντωνακόπουλο, να τον βγάλει εκτός θέσης. Με τον αέρα, όπως καταλαβαίνετε, η μπάλα βγήκε έξω. Καράδαης. Καράδαης έδωσε ύψος στην μπάλα. Και πάλι η μπάλα έφτασε στον Καράδαη. Αυτός δίνει στον Ασπιώτη τον Άσο. Ο Άσος με μια βαθιά μπελιά πάει να βρει τον Σκέντζο και πάλι τώρα φτάνει η μπάλα με αυτά και με αυτά στο Σκέντζο από την αριστερή πλευρά. Πολύ ωραία και εδώ πήγε να γίνει το αυτογκόλ. Με την παρέμβαση του Βασιλόπουλου. Κόρνερ. Όλα αυτά στο 17. Με τον Ντόριαν τώρα να εκτελεί το κόρνερ. Καλή ευκαιρία για την ομάδα του Ορέστη. Ντόριαν στο πρώτο δοκάρι, χαμηλά. Τρέχει ο Ζαβέρδας, έχασε την μπάλα και τώρα πάει να βγει, αλλά εκεί είναι ο Ιωαννίδης που μαζεύει την μπάλα. Ήρεμα δίνει στον Αλεξακούδη.
Αυτός πολύ ωραία το, στον Ντόριαν. Κάπου βγήκε μπάλα στα χέρια του παίχτη με τον Τάγκου να βρίσκει μπάλα στα χέρια. Συνέχεια έδωσε ο διαιτητής, καθώς η μπάλα ήταν πάρα πολύ κοντά. Το θεώρησε ακούσιο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο παίχτης τόσο κοντά. Άσχετα άμα οι φίλαθλοι ζητάνε χέρι. Με τον Καρατζάγλου τώρα. Αφήνει ο Καρατζάγλου. Αφήνει στον Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος ψάχνει. Έδωσε ύψος την μπάλα. Πήγε ο Ασπιώτης, σταμάτησε με τον Τζεγκυλίδη τώρα να είναι αυτός που το κατεβάζει. Έγινε το φάλο, κοντά ο διαιτητής, το έδωσε. Φάλο πάνω. Στον Τζεγκυλίδη που έφευγε από την αριστερή πλευρά. Έχει τα τρεξίματα του Λευτέρης ο Τζεγκυλίδης. Ασπιώτης. Έδωσε στον Ζαβέρδα. Ζαβέρδας παίζει με τον Καράδα, κυνηγάει ο Ξανθόπουλος ο Μιχαήλ. Έδωσε ύψος την μπάλα ο Ασπιώτης και το πλάγιο για τον φιλοξενούμενο. Κοκοτσάκης με τον Τσέγγελιδη, κάτω παίχτης της ΑΕ Βόσμου, διακόπτεται το παιχνίδι. Συμπληρώνουμε τα 20 λεπτά, 0-0. Με τον φίλαθλο κόσμο της Ορεστιάδας να δίνει το βροντερό παρόν στην κερκίδα του σταδίου εδώ, στην Ορεστιάδα. Εδώ μπροστά μας στην σκεπαστή οι φίλοι και υπάρχουν τα δημοσιογραφικά θεωρία, δεν μπορούμε να δούμε, αλλά όσο μπορούμε να δούμε μέχρι την είσοδο η κερκίδα είναι γεμάτη. Σηκώθηκε ο Μιχάλης ο Ξανθόπουλος. Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, τώρα θα βγει και θα περιμένει το νεύμα του διαιτητή ώστε να ξαναμπεί μέσα. Επανάληψη του πλαγιού από τον ποδοσφαιριστή και τώρα επιστρέφει στα χέρια του Καραδέη αυτός. Είναι στον Ζαβέρδα. Ιωαννίδης. Ασπιώτης. Ασπιώτης πίσω στον Καράδαη. Καράδαης. Πολύ ωραία βρήκε τον Αλεξακούδη. Ντόριαν. Ζαβέρδης. Ασπιώτης. Τσεγγελίδης. Και πάλι Ασπιώτης. Πιέζει ο Ξανθόπουλος. Ο Ιωαννίδης έδωσε πίσω στον Ζαβέρδα και αυτό στον τερματοφύλακα του, τον Καράδαη. Στο βολέ ψάχνει να βρει τον Ντόριαν. Αλεξακούδης έκανε μαρκαρισμα. Τον Οκόπουλος κέρδισε με τον αρχηγό τον Καρατζάογλου. Προσκυνητόπουλος έχασε την μπάλα και φεύγει τώρα από την αριστερή πλευρά
Πάρα πολύ ωραία. Ο Σκέντζος προσπάθησε να διέσχισε σχεδόν το μισό γήπεδο με το αριστερό και κέρδισε το κόρνερ. Ο Ντόριαν τώρα στο κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι. Πάρα πολύ ωραία η σύγχυση και απομάκρυνε η ομάδα της Αεβοσμή. Με τον Αλεξακούδη τώρα να ελέγχει. Προσπαθούν να μην βγουν offside με τον Ιωαννίδη να δίνει στον Τσιγκελίδη. Τσιγκελίδης περιμένει. Καθώς ο αέρας βλέπετε. Με τον Τσιγκελίδη και τον Πασχαλίδη. Ιωαννίδης. Ελέγχει ο Κυριακίδης. Καρατζάουγλου. Πιέζει ο Κουκουτσάκης. Αργυρόπουλος. Δίνει στον Βασιλόπουλο. Ωραίο το 1-2 των παιχτών. Εκεί ήρθε ο Αλεξακούδης παρέμβαση με τον Καρατζάουγλου και με τον Ξανθόπουλο τον Χρήστο. Μοιράζει από την δεξιά πλευρά. Στόπ από τον Αστιώτη. Ιωαννίδης. Αστιώτης απομακρύνει. Θέλει να βρει τον Σκέντζο. Ιωαννίδης. Με τον Πασχαλίδη. Σκέντζος από την αριστερή πλευρά. Προσπάθεια του Σκέντζο να βρει χώρο. Έρχεται ο Τσιγκελίδης. Κάνει τη σέντρα. Και με το στήθος ο Παύλος Σταματόπουλος έκανε το σουτ με το αριστερό. Έδωσε ήρθος την μπάλα. Ο αέρας δεν επέτρεψε να πάει πολύ ψηλά η μπάλα, να φτάσει στο στόχο και ο Αργυρόπουλος με ένα δυνατό βολέ. Εδώ εύκολα έπεσε ο Αντωνακόπουλος. Ιωαννίδης ήρθε αρκετά πίσω για να ξεκινήσει η επίθεση από αυτόν. Ντόριαν. Αλεξακούδης. Πιέζουν οι παίκτες της Αεβόσμου με τον Ζαβέρδα να δίνει στον Ασπιώτη. Ζαβέρδας, Αλεξακούδης και πάλι Ζαβέρδας. Ψηλά η πίεση της Αεβόσμου. Και έγινε το λάθος τώρα. Από την δεξιά πλευρά τώρα η επίθεση του Ευόσμου με τον Ιωαννίδη να λέει ένα στόπ και ο Σκέντζος τώρα. Ο Κουκουτσάκης είναι με τον Ζαβέρδα. Αλεξακούδης. Ντόριαν πίσω με τον Ιωαννίδη. Κουκουτσάκης. Κατοχή για την Αεβόσμου. Ο Μπρέκου τώρα έπεσε κάτω, συνέχεια στο παιχνίδι. Πάλι προσπάθησε μόνος του ο Σκέντζος από την αριστερή πλευρά. Δεν
κατάφερε να περάσει τον αμυντικό και κατοχή και πάλι για την ΑΕΒΟΣ μου που προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση. Ο Αλεξακούδης κέρδισε τον Αντωνακόπουλο, ο Ντόριαν, Ιωαννίδης, Ασπιώτης τον Τζεγγελίδη, προσπαθεί να παίξει από τα άκρα εδώ και πολλή ώρα η ομάδα του Ρέστη και πάλι Σκέντζος προσπαθεί με τον Τζεγγελίδη να δίνει και πάλι στον Σκέντζο. Ασπιώτης, Ιωαννίδης, στριφογυρίζει, Ζαβέρδας, Αλεξακούδης, με τον Ντόριαν, Σταματόπουλος έκανε την κίνηση, την έκανε και ο Πασχαλίδης. Προσπάθησε ο Πασχαλίδης κάτι να κερδίσει, ήρθε ο Τάγκου, προσπαθεί να απομακρύνει και το πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα της Ορεστιάδας. Λίγο πριν συμπληρώσουμε τα 30 λεπτά, το 0-0 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Ορεστιάδας με τον Αλεξακούδη που διαθέτει ένα δυνατό πλάγιο. Κοιτάξτε πόσο επαναφέρει και εύκολα στα χέρια του Αργυρόπουλου. Αυτός προσπαθεί να δώσει κάπου την μπάλα, το μετανιώνει γιατί δεν βρήκε την κίνηση που ήθελε και τώρα αφήνει στον Βασιλόπουλο. Κυριακίδης. Βασιλόπουλος. Χάθηκε η μπάλα με τον Νικόλιτσα τώρα. Στο πάρει με τον Ξανθόπουλο στο Μιχαήλ. Ο Νικόλιτσας είναι δεξιά. Χρήστο τον Ξανθόπουλο. Εκεί δεν είναι κανένας. Μόνο ο Τσιγκελίδης που αφήνει την μπάλα και ο Καράδαης τώρα. Καράδαης θα κάνει το βολέ. Εμπιστεύεται τα πόδια του Καράδαης. Προσπάθησε ο Κοκοτσάκης. Με τον Νικόλιτσα κέρδισε ο Κοκοτσάκης. Κάνει την κίνηση ο Σκέντζος. Σκέντζος. Με τον Κοκοτσάκη να κάνει τη σέδρα. Σταματόπουλος προσπάθησε, αλλά εκείνη ο Τάγκου που έπεσε κάτω. Και έγινε η διακοπή του παιχνιδιού. Σηκώθηκε ο Τάγκου. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βασιλόπουλο και τον Κυριακίδη να δίνει στον Κρατζάουλου. Εδώ ο Ντόριαν. Προσπαθεί ο Τάγκου. Ντόριαν. Πάει να βοηθήσει και ο Αλεξακούδης. Κάνει τη σέντρα στην πλάτη του Καρατζάουγλου. Ο Κοκοτσάκης προσπάθησε και ο Ντόριαν. Και τώρα στην αντεπίθεση η ΑΕ Βόσμου με τον Καράδαη και το 0-1. 0-1 σε αυτή την αντεπίθεση που έκανε η ομάδα της ΑΕ Βόσμου. Έφυγε από το κεντρικό δίδυμο.
και πραγματοποίησε το 0-1. Χώθηκε σφήνα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Ορεστιάδας. Εδώ βλέπουμε τον σκόρερ. Πρέπει να είναι ο Ξανθόπουλος ο Χρήστος. Εδώ βλέπουμε τον σκόρερ κάνει και το σταυρό του. Το νούμερο 2 είναι. Το νούμερο 2 ο Μπρέκου, ο Άλμπερτ. Πραγματοποίησε ο Άλμπερτ το 0-1. Στο 33 το τέρμα αυτό που μπήκε ο Μπρέκου και σκόραρε και τώρα η ομάδα της Ορεστιάδας προσπαθεί να αντιδράσει με τον Ντόριαν. Κάνει δισέντερα, προσπάθησε ο Σκέντζος να κερδίσει αφού ο Ζαβέρδας ή λίγο πήρε την μπάλα, αλλά από την αριστερή πλευρά με τον Τσεγγελίδη. Ιωαννίδης. Κάνει δισέντερα ο Ιωαννίδης. Προσπάθησε ο Ντόριαν. Ιωαννίδης με τον Ντόριαν να δίνει στον Ιωαννίδη και πάλι και Ασπιώτης έβγαλε μια σέντρα και είναι εύκολα για τον Τάγκου και με το στήθος ο Παύλος ο Σταματόπουλος το που έκανε τώρα ο Σκέντζος εκεί δεν ήταν κανένας παίκτης της Ορεστιάδας, ήρεμα ο Αργυρόπουλος. Πηγαίνει ο Ντόριαν. Ψυχολογία για την ομάδα της Ορεστιάδας. Το 33 που δέχτηκε το γκολ αυτό. Και πάλι δεν έδιωξαν καλά οι αμυντικοί της Ορεστιάδας, με αποτέλεσμα το κόρνερ. Ο Ξανθόπουλος το κόρνερ, ο Χρήστος Ξανθόπουλος. Εδώ σε ύψος την μπάλα ο Αλεξακούδης και με τον Νικόλιτσα τώρα να πιάνει το σουτ και κάπου βρήκε η μπάλα, πρέπει να βρει και στον Ζαβέρδα και το κόρνερ από την αριστερή πλευρά τώρα. Προσπαθεί τώρα με την πίεση αυτή να εκμεταλλευτεί η ομάδα της ΑΕΒΟΣ μου ώστε να πετύχει και το δεύτερο τέρμα. Και πάλι με τον Ξανθόπουλο. Έδιωξε ο Παύλος ο Σταματόπουλος η κόντρα και για τον Ορέστη, κόντρα πάνω στον Νικόλιτσα. Προσπάθησε ο Ιωαννίδης να διώξει εκεί η παρέμβαση του Νικόλιτσα. Αλεξακούδης. Προσπάθησε ο Αντωνακόπουλος να κερδίσει με τον Αλεξακούδη και με τον αρχηγό τον Καρατζάογλου να κάνει το φάουλ. Έδωσε το φάουλ ο κτίστης με διαμαρτυρίες τώρα, ζητούσαν
κάποια κάρτα οι παίκτες και φωνάζει τώρα τον Ιωαννίδη κοντά. Ο διαιτής Ζαβέρδας με τον Ασπιώτη. Και πάλι Ζαβέρδας. Πιέζει ο Ξανθόπουλος ο Μιχαήλ. Λάθος του Τσεγγελίδη. Προσπάθησε να παίξει στις γραμμές το πλάγιο. Νικόλιτσας. Καρατζάγλου. Αντωνακόπουλος. Έδιωξε ο Ασπιώτης. Τρέχει ο Κοκοτσάκης. Στόπ από τον Καρατζάγλου. Προσπαθεί ο Σκέντζος. Με τον Κυριακίδη τώρα. Καρατζάγλου. Νικόλιτσα στο κέντρο. Ωραία, μοίρασε πάλι τέτα τέτ. Και τώρα offside, υψωμένη σημαία του επόπτη. Γρήγορα έπαιξε ο Καράδαης. Ζαβέρδας. Ο Προσκυνητόπουλος ήταν αυτός που βγήκε offside πριν από λίγο. Έδιωξε ο Αργυρόπουλος και ελέγχει τώρα ο Ζαβέρδας. Αφήνει την μπάλα στον Καράδαη. Τσεγγελίδης. Ασπιώτης. Ιωαννίδης. Έχει δίπλα τον Ξανθόπουλο. Τρέχει και ο Χρήστος Ξανθόπουλος. Με τον Ιωαννίδη να θέλει να βρει τον Σκέντζο. Τσεγγελίδης μάχεται με τον Μπρέκου. Το πλάγιο για την ΑΕΒΟΣ μου. Στο 41 βρισκόμαστε, το 0-1. Το γκολ που έβαλε στο 33 η ομάδα της ΑΕΒΟΣ μου. Πάλι τώρα με τον Ζαβέρδα. Με τον Ξανθόπουλο και λίγο ήθελε να γλύψει την μπάλα, να την ακουμπήσει την μπάλα. Ο Ξανθόπουλος ο Μιχαήλ συνεργάστηκε με τον Αντωνακόπουλο. Ιωαννίδης. Τσιεγγελίδης. Παίζει με το Σκέντζο. Έχασε την μπάλα. Καρατζάγλου. Εκπληκτική επέμβαση του Καράδα στο σούτ αυτό που επιχείρησε ο Αντωνακόπουλος. Μια επέμβαση που ήρθε στο 42. Απειλή και πάλι η ομάδα της ΑΕΒΟΣ. Κοκοτσάκης. Δεν μπορεί να περάσει την μπάλα μπροστά στην επίθεση. Δυσκολεύεται η ομάδα της Ορεστιάδας. Με γεμίσματα προσπαθούν να βρουν και έτσι χάνεται πολύ εύκολα η μπάλα. Σκέντζος. Έχασε την μπάλα. Ο Νικολίτσας τώρα. Πίσω στον Κυριακίδη. Σωστά προσπαθεί ένα γέμισμα, αλλά εκεί δεν ακολουθεί κάποιος της ΑΕΒΟΣ μου και επομένως ο Καράδες είναι στον Ζαβέρδα. Εδώ διακόπτει ο
διαιτητής, γιατί μπήκε η μπάλα μέσα δεύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Τα λέει με τον Ηλία τον Κότσιο, τον προπονητή, το Ρέστερο Στιάδος και το ελεύθερο τώρα στον Νάσο τον Ασπιώτη με να δίνει στο Ζαβέρδα. Περιμένει ο Ξανθόπουλος, περιμένει και ο Ξανθόπουλος ο Χρήστος να μαρκάρουν. Γίνεται μια μακρινή μπαλιά, εύκολα ο Βασιλόπουλος απομακρύνει. Ζαβέρδας προσπάθησε η κόντρα και τώρα πάει να βγει ο Ξανθόπουλος ο Μιχάλη από την αριστερή πλευρά. Τρέχει ο Ζαβέρδας αλλά δεν κατάφερε. Αυτό που κατάφερε ήταν να βγάλει πλάγιο ώστε να δυσκολέψει την επαναφορά της Ορεστιάδας. Παίχτηκε πάρα πολύ γρήγορα. Και εδώ πήγε να γίνει το λάθος. Παρέμβαση του Ξανθόπουλου του Χρήστου. Και Ιωαννίδης τώρα. Ασπιώτης πίσω. Σεγγελίδης, Ιωαννίδης. Λαβέρδας Αλεξακούδης. Ντόριαν. Έχει χαθεί ο Ντόριαν στο κέντρο της επίθεσης. Σεγγελίδης. Αφήνουν οι παίχτες να κινείται η μπάλα αφού είναι ακίνδυνη η περιστροφή που γίνεται και τώρα να πάλι με μακρινές μπαλές προσπαθούν να βρουν και χάθηκε η μπάλα για να βρει τον Ντόριαν. Εύκολα ο Τάγκου. Λαόντε Νακόπουλος. Κάτω ο Αλεξακούδης. Το φάουλ. Φάουλ που έχουν ολοκληρωθεί τα 45 λεπτά και ό,τι βλέπετε από εδώ και πέρα είναι οι καθυστερήσεις. Το 0-1. Για την ΑΕ Βόσμο. Προσπάθησε ο Κοκοτσάκης με τον Ιωαννίδη. Σκέντζος, Κοκοτσάκης προσπαθεί να βρει τον Σκέντζο, αλλά η κατάληξη και Αργυρόπουλος. Βλέπουμε τον διαιτητή να συμβουλεύεται το ρολόι του. Αργυρόπουλος. Κέρδισε ο Αντωνακόπουλος. Εύκολα στον Καράδα και μοιράζει με τον Ασπιώτη. Τρέχει τώρα ο Ξανθόπουλος ο Χρήστος. Με τον Τσιεγγελίδη από την αριστερή πλευρά. Σκέντζος. Ιωαννίδης τριφογυρίζει. Και πάλι Σκέντζος. Πάει να βρει τον Κοκοτσάκη από την αριστερή πλευρά. Και τώρα το σφύριγμα της λήξης του πρώτου μέρους από τον διαιτητή του αγώνα τον Κτίστη. Βρίσκει την ομάδα της ΑΕ Βόσμου να προηγείται με 0-1. Θα τα ξαναπούμε σε 15 λεπτά περίπου. Στο δεύτερο μέρος όλα έτοιμα να ξεκινήσουν το δεύτερο μέρος. Με δύο αλλαγές η ομάδα της Ορεστιάδας, έξω ο Αλεξακούδης και ο Σκέντζος, μπαίνει μέσα ο καφετζή Λεωνάρδο και ο Παππούδης ο Βασίλης. Με την ΑΕ Βόσμου να μην, εδώ το σφύριγμα τώρα, με την ΑΕ Βόσμου να μην βλέπουμε κάποιες αλλαγές. Παύλος Σταματόπουλος από τη δεξιά την πλευρά η Σέντρα και πάνω από την ευθεία του Αργυρόπουλου.
Στο 33 ο Μπρέκου πραγματοποίησε το 0-1. Πήδηξε ψηλά ο Ζαβέρδας. Από την δεξιά πλευρά τώρα. Πήγε να βγει ο Λεωνάρντο Καφετζή από την δεξιά πλευρά τώρα η ομάδα του Τσορεστιάδας με τον Παύλο τον Σταματόπουλο να αφήνει και αυτό στην σειρά του στον Ντόριαν. Ντόριαν γύρισε πίσω. Ιωαννίδης τώρα, Ντόριαν προσπαθεί, τα χάλασε στην τελευταία, ο Παύλος ο Σταματόπουλος ήρθε, ο αρχηγός ο Καρατζάγουλου και διώξε, προσπάθησε να κλέψει μετά τον άσοδο να σπιώτη ο Μπρέκου και ο Ιωαννίδης γύρισε πίσω, το Ζαβέρδα αυτός θέλει να βρει τον παππούδι του Βασίλη Τσιαγγελίδης. Σέντρα του Ετσεγγελίδη και κόρνερ παραχώρησε ο Κυριακίδης. Τα χειροκροτήματα γιατί μπήκε πολύ δυνατά στα πρώτα αυτά λεπτά η ομάδα της Ορεστιάδος θέλοντας να ισοφαρίσει με τον Παύλο τον Σταματόπουλο. Το κόρνερ τελεί στο πρώτο δοκάρι. Βγάλε ο Αντωνακόπουλος και τώρα ο Τσεγγελίδης μοίρασε στον Σταματόπουλο. Η σέντρα του Σταματόπουλου προσπάθησε ο Καφετζή, δεν βρήκε την κέφαλια και κατοχή τώρα για την ΑΕ Βόσμο. Απευθείας έξω με τον Ντόριαν και ο Καφετζή από τη δεξιά την πλευρά. Και πάει να βγει στην αντεπίθεση τώρα η ΑΕ Βόσμου στοπ από τον Ζαβέρδα. Έπαιξε ο Ξανθόπουλος ο Μιχαήλ με τον Αντωνακόπουλο. Προσπάθεια από την αριστερή πλευρά και τώρα ο Καρατζάογλου. Εκεί τον Πασχαλίδη και ελέγχει ο Ντόριαν. Καραδαϊς. Με τον Τσεγγελίδη και τώρα ο Ασπιώτης αλλάζει με τον Ζαβέρδα από την δεξιά πλευρά με τον Ντόριαν τώρα που είναι στο δεξιάκρο της άμυνας της Ορεστιάδας. Όπως πήρε βγήκε ο Αλεξακούδης και ο πιστοχώρησε ο Ντόριαν. Προσπαθεί ο Παππούδης να μπει ενδιάμεσα. Τη λύση την έδωσε ο Κυριακίδης πλάγιο από την αριστερή πλευρά. Ο Παππούδης έχασε μέρος της προετοιμασίας, γι' αυτό και τον προτιμάει ο Ηλίας ο Κότσικος να τον χρησιμοποιήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ προσπάθεια του Καφετζή του Λεωνάρδο. Μπάλα κατέληξε στα χέρια του Αργυρόπουλου. Αργυρόπουλος έχει κόντρα τον αέρα τώρα. Προσπάθεια να κάνει ένα βόλε, δίνει ύψος στην μπάλα.
Κοκοτσάκης με τον Ιωαννίδη Κοκοτσάκης με το κεφαλί και ο Νικολίτσας προσπάθησε με τον Παύλο τον Σταματόπουλο και εδώ ο Ιωαννίδης με τον Ξανθόπουλο τον Μιχαήλ παραχωρεί το πλάγιο. Πασχαλίδης πέρασε τον Νικολίτσα. Θέλησε να βρει τον Λεωνάρτο τον Καφετζή. Υψώθηκε η μπάλα με τον Ιωαννίδη να προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα και ήρθε εδώ πέρα ο Παππούδης προσπαθεί με τον Προσκυνητόπουλο τώρα. Βγάζει την μπάλα προς την Τόπουλος. Ήρθε ο Ζαβέρδας, κέρδισε τον Ξανθόπουλο. Ο αρχηγός δραστήριος Καρατζάουλου. Ο Προσκυνητόπουλος προσπάθησε να βρει τον Μπρέγκου. Τώρα ο Ασπιώτης με τον Τσιεγγελίδη. Ασπιώτης. Ζαβέρδας, τρέχει ο Ξανθόπουλος. Μπρέγκου με τον Νικολίτσα. Εκεί ελέγχει ο Ντόριαν. Δίνει στον Ζαβέρδα και αυτός προσπάθησε να βρει τον Λεωνάρντο Καφετζή. Τάγκου το πλάγιο. Ο Ντανακόπουλος προσπαθεί. Τσιεγγελίδης προσπαθεί. Έξω η μπάλα. Μαχητής ο Τσιεγγελίδης. Ο Μπρέκου νικητής. Με τον Προσκυνητόπουλο τώρα. Το πλάγιο. Καφετζή. Με τον Νικόλιτσα. Κάτω στο έδαφος ο Νικόλιτσας. Ο Καρατζάουλου. Πήγε να βγάλει τον Αντωνακόπουλο. Και τώρα από την αριστερή πλευρά ο Τάγκου. Καρατζάουλου. Φόβερο σουτ. Εδώ στάθηκε τυχερή ομάδα της Οριστιάδας. Ο Νικολίτσας τώρα είναι έξω. Το 54 η φάση αυτή για την ΑΕ Ευόσμου. Τσιεγγελίδης. Πήγε να βρει τον Παππούδη, ο Τσιεγγελίδης το φάουλο πάνω στον Μπρέγκου. Προσκυνητόπουλος τώρα. Το φάουλ. Από την άλλη την πλευρά πάει να βρει τον Τάγκο. Ντόριαν με τον Παύλο τον Σταματόπουλο. Πιέζει ο Ντόριαν. Ιωαννίδης πίσω. Ζαβέρδας. Κοκοτσάκης. Πάει ο Κοκοτσάκης να βρει τον Παππούδη. Μπάλα πάρα πολύ. Δυνατή η μπάλα. Έχει και τον αέρα η ομάδα της Οριστιάδας.
πρώτα 10 λεπτά πέρασαν του δεύτερου μέρους. Αργυρόπουλος, ψηλά ο Ζαβέρδας με τον Ξανθόπουλο του Μιχαήλ. Ντόριαν πίσω στον Καράδαη αυτός. Το βολέ. Πασχαλίδης προσπάθησε να συνεργαστεί ο Λεωνάρντο με τον Πασχαλίδη. Το πλάγιο και βλέπουμε και δύο αλλαγές ακόμη από τον Ηλία τον Κότσιο. Τώρα θα δούμε τις αλλαγές. Έξω ο Ιωαννίδης, έξω και ο Κουκουτσάκης. Στο 56 με 57 αυτές οι αλλαγές. Ο μικρός ο Ντουμανάκης, ο 17χρονος. Και ο Θωμάς ο Θεμελής. Μπήκανε πριν λίγο. Δεν αφήνει να περάσει χρόνο ο Ηλίας ο Κότσικος, ώστε η ομάδα και οι παίκτες να βρουν το ρυθμό. Έχει αρκετό χρόνο ακόμη ώστε να ανατρέψει το εις βάρος αποτέλεσμα η ομάδα της Ορεστιάδας. Ντουμανάκης το φάουλ επάνω στον Καρατζάου τον αρχηγό. Και εδώ κάτω είναι ο Καρατζάου από αυτή την κόντρα. Ζήτησε να μπει ο γιατρός το αγώνα μέσα. Σηκώθηκε ο αρχηγός του Καρατζάγλου. Να ευχηθούμε να μην έχει κάτι το σοβαρό. Όλα καλά. Συνέχεια και πάλι στο παιχνίδι. Στο 60 βρισκόμαστε. Ντουμανάκης προσπάθησε να κλέψει. Δενακόπουλος κάνει το σούτ αρκετά μακριά. Ζαβέρδας. Ντόριαν. Και πάλι Ζαβέρδας. Θεμελής από την προσπάθεια που έδιωξε ο πορτιέρο Καράδαης. Γρήγορα το πλάγιο με τον Πασχαλίδη και τον Παύλο τον Σταματόπουλο.
ελέγχει η άμυνα. Ο Ευόσμου με τον Αργυρόπουλο. Προσπάθησε ο Ξανθόπουλος ο Χρήστος, έχασε την μπάλα με τον Καρατζάγλου τώρα και με τον Αντωνακόπουλο να δίνει στον Προσκυνητόπουλο και εδώ το φάουλο πάνω στον Θεμελή από τον Αντωνακόπουλο, δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο Αντωνακόπουλος. Ας πιω τις παίζει με τον Τζαβέρδα. Πάει να βγει ο Ντόριαν από τη δεξιά την πλευρά και το πλάγιο για την Αεύωσμα. Θεμελής προσπάθησε να επαναφέρει και στο Ντόριαν τώρα με τη βοήθεια του Σταματόπουλου, ο Καρατζάογλου πήρε το φάουλ. Πάρα πολύ δραστήριο στο κέντρο ο αρχηγός της ΑΕ Βόσμου, ο Καρατζάογλου. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Και ο Ξανασπιώτης και πάλι ο Καρατζάγλου προσπαθεί. Ντόριαν με τον Αντωνακόπουλο τώρα. Μάχες και το πλάγιο για την ΑΕ Βόσμου, νικητής ο Αντωνακόπουλος. Εδώ έχουμε και ένα σκυλάκο που χαίρεται το γρασίδι και, και τον ήλιο. Κάνει τα κολπάκια το μικρός. Προσπαθεί ο Λεωνάρντο Καφετζή με κάποιο τρόπο να το βγάλει έξω. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με τον Τάγκο από την αριστερή πλευρά να εκτελεί το πλάγιο. Καράδαης. Το τράβηγμα του Κυριακίδη επάνω στον Λεωνάρντο Καφετζίδη στο φάουλ. Το γέμισμα και εκεί ο Αργυρόπουλος κατέβασε την μπάλα.
Το βολέ του Αργυρόπουλου. Ζαβέρδας με τον Θωμά το Θεμελή. Κάτω βρέθηκε ο Βασιλόπουλος κάτω. Εδώ προσπάθεια να εκμεταλλευτεί ο Λιγορίας στην άμυνα και το πλάγιο γρήγορα με τον Τσεγγελίδη Παππούλης. Τσεγγελίδης. Προσπάθησε ο Τσεγγελίδης, κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά που έπιασε ο Θωμάς ο Θεμελής. Καλή προσπάθεια. Παραμένει το 0-1 με το τέρμα που σημείωσε ο Μπρέγκου στο 33. Ο Αργυρόπουλος ψηλά κέρδισε ο Αντωνακόπουλος. Θεμελής. Πλάγιο η μπάλα. Ντόριαν. Εύκολα ο Νικολίτσας. Και ο Θεμελής από πίσω έκοψε τον Ξανθόπουλο τον Χρήστο. Σε πλάγιο. Σταματόπουλος. Πάει να μπει ο Παππούδης στη μέση. Έδιωξε ο Προσκυνητόπουλος. Πάει να βγει ο Αντωνακόπουλος από την αριστερή πλευρά. Εκτός Ζαβέρδα. Επιμένει με τον Νικόλιτσα η ομάδα του το Ευόσμιο. Κρατζάγλου. Βγήκε με τις γροθιές ο Καράδαης, ο Ντουμανάκης. Κάτω είναι ο παίκτης της ΑΕ Ευόσμου. Πάρα πολλές διακοπές στο παιχνίδι, δεν μπορεί να βρει ρυθμό. Το παιχνίδι με τον Μπρέκου είναι. Ναι. Ο Μπρέκου είναι. Όπως βλέπετε, πολλές καθυστερήσεις στο δεύτερο ημίχρονο, πολλές διακοπές. Thank you.
Πρέπει να είναι σοβαρό τραυματισμό του Μπρέγκου, γιατί ζητάει η αλλαγή. Ας ευχηθούμε ο Μπρέγκου να μην έχει κάτι το σοβαρό. Βλέπουμε μαζεύτηκαν πάρα πολύ στο σημείο αυτό. Και πρέπει να τοποθετηθεί κολάρο στο λαιμό, από ό,τι διακρίνουμε τώρα από εδώ. Πρέπει να είναι ο παίκτης να έχει χτυπήσει αρκετά σοβαρά. Στην έξοδο που προειδοποιήσε ο Καράδαης. Βλέπουμε τον Μπρέγκου, τον σκόρερ του τέρματος, να έχει τοποθετηθεί κολάρο. Φεύγει προς τα αποδυτήρια. Στο 75 όλα αυτά, και στη θέση του Μπρέγκου με το νούμερο 13 έχει μπει ο Ιγνατίου, αλλά έχει γίνει κι άλλη αλλαγή. Εδώ ο Νικολίτσας έχει βγει έξω. Το Ιγνατίου τώρα, την πρώτη επαφή με την μπάλα. Και ο Κορμαρίς έχει μπει μέσα με το 16. Ο Ασπιώτης παραχώρησε το πλάγιο.
Αντωνακόπουλος. Ντουμανάκης προσπάθησε να κερδίσει. Κέρδισε ο Ντουμανάκης. Και ο Πασχαλίδης δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα και το πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΒΟΣ μου. Και γύρισε πίσω και έδωσε φάουλ. Ψηλά έδιωξε ο Προσκυνητόπουλος. Ο Γνατίου. Κεφάλαιο. Σταμάτησε μέλη. Βγήκε ο Καράδαης. Χαμελής. Τον Ντουμανάκη να κάνει το λάθος. Τον Ακόπουλος κάτω από το μαρκάρισμα του Θεμελή. Έδωσε συνέχεια ο διαιτητής, αλλά ο συμπαίκτης έβγαλε την μπάλα έξω. Διαμαρτύρεται τον αρχηγός της ΑΕΒΟΣ. Και πάει ο διαιτητής τώρα στον μπάγκο της ΑΕΒΟΣ και βγάζει την κίτρινη κάρτα, γιατί διαμαρτυρήθηκαν από την ΑΕΒΟΣ για προφανώς για το φάουλ που δεν έδωσε ο διαιτητής. Και εδώ τώρα τι θα συμβουλεύει τον Αντωνακόπουλο. Και το πλάγιο που η ομάδα της Ρωστιάδας θα δώσει και την κατοχή και πάλι στην ΑΕΒΟΣ. Ψηλά ο Ζαμπέρδας. Έδιωξε ο Σπιώτης και πάλι κατοχή για την ΑΕΒΟΣ και μπήκε και ο τηλέγραφος μέσα στο γήπεδο για την ομάδα της Ορεστιάδας. 6-9-7-18-32 Κόρνερ. Έδωσε ύψος στην μπάλα, στο κέντρο έβγαλε ο Ντουμανάκης. Τάγκο προσπάθησε το πλάγιο, τρέχει ο τηλέγραφος. Γρήγορα να εκτελέσει ο τηλέγραφος. Πασχαλίδης. Είναι στον τηλέγραφο από τη δεξιά πλευρά. Κάνει τη σέντρα αυτός. Βγήκε ο Αργυρόπουλος και μπλόκαρε την μπάλα σταθερά. Προσπαθεί ο τηλέγραφος που έχει περάσει τη θέση του Ντόριαν. Τηλέγραφος. Δεν μπόρεσε να τη βρει την μπάλα ο Καφετζή. Ο Αντωνακόπουλος. Στοπ από τον Ζαβέρδα και το πλάγιο το εκτελέσει ο ίδιος. Πασκαλίδης τσίμισε την μπάλα. Απομάκρυνε και σε νέο πλάγιο η ΑΕΒΟΣ. Να πούμε από τους πολλούς τραυματισμούς δεν έχει βρει ρυθμό η ομάδα της Ορεστιάδας.
στα 9 λεπτά αυτά που απομένουν και με τις καθυστερήσεις που είναι αρκετές. Προσπαθεί με τον Σταματόπουλο, αλλά τώρα τον Αντωνακόπουλο από την αριστερή πλευρά. Στόπ από τον Ζαβέρδα, προσπαθεί ο Ζαβέρδας να σταματήσει και κέρδισε το πλάγιο. Κάτω παίχτης. Πρέπει να είναι ο Τάγκου. Όχι. Οι πολλές διακοπές αυτές εννοείται ότι ωφελούν την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πολλές διακοπές, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το παιχνίδι. Με το νούμερο 9 πρέπει να είναι ο Λάμε Τσάρκεν που μπήκε μέσα τώρα για την Αεβόσμη και ο... και έχουμε πάλι διακοπή. Το σφύριγμα του διαιτή δίνει την μπάλα στην Ολυστιάδα, είναι φάουλ έδωσε με τον τηλέγραφο. Είναι αυτός που θα τελέσει, παίρνει και τις εντολές του Ηλία του Κότσικου. Καλά χτυπημένο και εδώ το 1-1 από τον Τσιαγγελίδη. Λευτέρη Τσιαγγελίδη, 1-1. Από το ωραίο χτύπημα φάουλ εκτέλεση του τηλέγραφου πραγματοποιεί ωραία κεφαλιά στο κέντρο της άμυνας, πετάχτηκε ο Τσιαγγελίδης και πραγματοποίησε το 1-1 5 λεπτά πριν ολοκληρωθούν τα 90 στο 85. Ενθουσιασμός τώρα στην κερκίδα του σταδίου εδώ στο γήπεδο της Ορεστιάδας. Ο Ντουμανάκης με τον τηλέγραφο, ο Ντουμανάκης και πάλι προσπαθεί ο Τάγκου, τηλέγραφος Θεμελής. Το φάουλ και κάτω πάλι παίχτης της Αεβόσμου και το... η κίτρινη κάρτα που θα δεχτεί ο Θεμελής ο Θωμάς. Χωρίς ρυθμό το δεύτερο ημίχρονο, πολλές διακοπές. Όλες οι διακοπές αυτές από πλευρά της ΑΕΒ. Όσμο, η πιο σημαντική διακοπή ήταν αυτή του τραυματισμένου Μπρέγκλου που έφυγε με το κολάρο στο λαιμό του. Εδώ Ιγνατίου. Και το 1-2. 1-2. Πάρα πολύ γρήγορα η απάντηση το... της ΑΕΒ Όσμου, πολύ γρήγορα μπήκε το τέρμα
Κρίμα για την Ιωρεσιάδα που δεν πρόλαβε να χαρεί την ισοφάριση. Δέχτηκε πάρα πολύ γρήγορα. Το γκολ της ισοφάρισης. Και πρέπει να έχει βάλει τον γκολ ο Ξανθόπουλος ο Μιχαήλ. Όχι. Να δούμε λίγο πως είναι. Πολλά με Τσάρκεν. Όχι. Με το νούμερο 7. Με το νούμερο 7 είναι ο Ξανθόπουλος ο Μιχαήλ. Αυτός που έδωσε και πάλι νέο προβάδισμα. 1-2. Μετά από 1,5 λεπτό σχεδόν και πάλι μπροστά η ΑΕΒ Όσμο. Ο Γυνατίου, κάτω με τον Παύλο, τον Σταματόπουλο. Και ήρθε ο αρχηγός ο Καρατζάουλου γρήγορα από τον Παύλο τον Σταματόπουλο με τον Ντουμανάκη. Σέντρα του Ντουμανάκη. Εκεί που είναι ο Αργυρόπουλος. Εδώ το φάουλ που παρενόχλησε ο καφετζή Λεωνάρδο τον Αργυρόπουλο. Και τα λεπτά αυτά των καθυστερήσεων μετράνε υπέρ του ΑΕΒ Όσμο. Με το ρολόι να δείχνει το 44, το ρολόι να δείχνει το 89, ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Μπροστά η ομάδα της ΑΕΒ Όσμο. Παππούδης ψηλά. Προσκυνητόπουλος. Και τώρα τα λίγα λεπτά αυτά που έχουν μείνει για να τελειώσει το παιχνίδι, δεν ξέρουμε πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα κρατήσει ο διαιτητής, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τώρα και τα 90. Με πολλές καθυστερήσεις. Θεμελής. Θέλησε να βρει τον Δημήτρη τον Πασχαλίδη, του Μανάκης. Προσκυνητόπουλος από μάκρυνε την μπάλα. Σεγγελίδης έδωσε. Από μάκρυνε και ο Κυριακίδης. Ζαβέρδας. Κυνηγάει ο Αντωνακόπουλος. Και πάλι στην αντεπίθεση με τον Αντωνακόπουλο. Εκεί έκανε κάποια πάσα που ίσως ήθελε να δει τον Ξανθόπουλο, τον Μιχαήλ, να ακολουθεί. Με τα χέρια ο Καράδαης στον Πάντο του Σταματόπουλου. Οι δύο αρχηγοί. Πάει να βγει ο Παππούδης, δεν την πρόβλημα την μπάλα. Και κατοχή για την ομάδα. Φεύγω με τον Αργυρόπουλο. Και εδώ έχουμε την αλλαγή που ετοιμάζει η ΑΕΒ Όσμο. Βγαίνει με το νούμερο 8 ο Αντωνακόπουλος. Πάμε.
Ζαβέρδες. Τηλέγραφος. Προσπαθεί ο Παππούδης. Έκλεισε πάρα πολύ ωραία ο Προσκυνητόπουλος και το... Τώρα η μπάλα αργά αργά από τον Αργυρόπουλο. Προσπαθεί ο Ζαβέρδας. Μπήκε τώρα στην φάση και ο Καρατζάουγλου και κέρδισε το πλάγιο. Ένα πλάγιο που αργά-αργά οι παίκτες της ΑΕ ευόζουν, προσπαθούν να κερδίσουν τα λεπτά των καλυστερήσεων και πάλι κόντρα. Το πλάγιο για την Ορεστιάδα που έχει μείνει πίσω στο σκορ με το Θωμά το Θεμελή και διώχνει και ο Βασιλόπουλος. Ο Τάγκου πιο ψηλά. Προσπαθεί ο τηλέγραφος από την δεξιά πλευρά. Γίνεται η σέντρα, εκεί βγήκε ο Αργυρόπουλος και καπάκος την μπάλα ψηλά στον αέρα, κυρίαρχος. Τσεγγελίδης μάλιψε τη σέντρα που έκανε ο Ξανθόπουλος στον Μιχαήλ. Πάλι ο Σταματόπουλος. Εδώ προσπαθεί ο Καρατζάβου να τον σταματήσει. Τηλέγραφος από την δεξιά πλευρά, η σέντρα του τηλέγραφου. Έδιωξε ο Γεωργιάδης που μπήκε αλλαγή για την ομάδα της ΑΕΒΑΣ με τον Νάσο τον Ασπιώτα, μοιράζει στον αρχηγό του, Παύλο του Σταματόπουλο. Ξεγγελίδης. Δίνει στον Παππούδη. Φοβερή ευκαιρία αυτή του Θεμελή. Και πάλι η αναστάτωση και δεν εκπληκτική επέμβαση με τα πόδια του Αργυρό που κρατάει το 1-2 και εδώ δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του, καθώς η σέντρα ξεράφει του Παππούδη. Ο Θεμελής μπήκε μέσα, έκανε την παρέμβασή του και ο Αργυρόπουλος με το πόδι κράτησε το πολύτιμο τρίποντο που, όπως φαίνεται, η ομάδα του στο 95 βρισκόμαστε με τα λεπτά των καθυστερήσεων πάρα πολλά. Τουλάχιστον 10 λεπτά καθυστερήσεις πρέπει να κρατήσει ο διαιτητής με τις πολλές διακοπές που πραγματοποιήθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ήδη διανύουμε τα πρώτα 5 λεπτά με το Θεμελή να προσπαθεί να κερδίσει και το πλάγιο για την ομάδα της Ορεστιάδας. Ζαβέρδας, Παύλος Σταματόπουλος θα κάνει το γέμισμα. Πασχαλίδης, Θεμελής, έκανε το σούτο εκεί, δεν έχει κάποια ανησυχία ο Αργυρόπουλος, το είπαμε από την αστεία.
Θεμελής με τον Τσιαγγελίδη και πάλι ο Ντουμπανάκης του. Και τον Πασχαλίδη και λάθος το Πασχαλίδη πήγε να βρει τον τηλέγραφο χωρίς να τον βλέπει. Πλάγιο σε ένα πολύ σημαντικό σημείο του παιχνιδιού καθώς κάθε λάθος είναι εις βάρος της ομάδας της Ορεστιάδας. Του Μανάκης κέρδισε, προσπαθούν οι παίκτες της Ορεστιάδας, αλλά οι προσπάθειες είναι και από την πλευρά των παικτών της ΑΕΒΟΣ, καθώς πολλά πλάγια διακόπτουν την ροή του παιχνίδιου. Ο Σπιώτης γρήγορα δίνει στον Παύλο τον Σταματόπουλο, αυτός βρήκε τον Τσιαγγελίδη. Τσιαγγελίδης θα κάνει ένα γέμισμα. Δοκάρι. Μπήκε ο τηλέγραφος. Κοιτάξτε τώρα τη σέντρα που έκανε ο Τσιαγγελίδης. Πολύ τυχερή ομάδα του Εβόσμου. Χτύπησε στο δοκάρι το αριστερό κάτω δοκάρι της Εβόσμου. Κρατάει το σκορ υπέρ και εδώ κάτω παίκτης πρέπει να είναι ο Καφετζή που προσπάθησε να κάνει το ανάποδο ψαλίδι. Ζητάει κράτημα του παίκτη, συνέχεια στο παιχνίδι και το πλάγιο. Είχε δυο σπουδαίες ευκαιρίες η ομάδα της Ορεστιάδας να ισοφαρίσει και όχι μόνο. Η Σέντρα Παππούδης πάνω από την εστία ο Λεωνάρδο Καβετζή. Έδιωξε σαν αμυντικός ο Λεωνάρδο. Συνέχεια με τον διαιτητή να συμβουλεύεται το ρολόι του. Αργυρόπουλος και εδώ τώρα τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού με την ομάδα της Εβόσμου να φεύγει με το τρίποντα από το γήπεδο εδώ της Ορεστιάδας. Κάτω οι παίχτες και των δύο ομάδων δίνουν τα χέρια, δεν μπορούν να το πιστέψουν. Πολλές ευκαιρίες χάθηκαν στα λεπτά των καθυστερήσεων. Ένα δοκάρι, μια φανταστική επέμβαση του Αργυρόπουλου με το δεξί στην προσπάθεια του Θεμελή να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα. Είχε τις ευκαιρίες η ομάδα της Ορεστιάδας, τουλάχιστον να πάρει το βαθμό της οφαλίας. Στην αρχή του πρωταθλήματος βρισκόμαστε ακόμη, τρίτη μόλις αγωνιστική. Με τον ένα βαθμό από το θερμαϊκό θέρμης που πήρε η ομάδα της Ορεστιάδος, σίγουρα κάθε απώλεια στην έδρα είναι σημαντική, αλλά τίποτα δεν έχει χαθεί. Το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μακρύ, έχει 18 ομάδες η κατηγορία. Εμείς με αυτά που έγιναν εδώ στο γήπεδο της Ορεστιάδας, με τον Εύοσμο να φεύγει με το τρίποντο, σας αποχαιρετούμε. Έχετε μια καλή συνέχεια από την Ορεστιάδα.